επιδιώκουμε με το πρόγραμμα που έχουμε δημιουργήσει να συγκεντρώσουμε το ενδιαφέρον και φέτος των επισκεπτών, των μελών και των φίλων της ΣΥΚΝΕ στον χώρο του πολιτισμού. Και αυτό γιατί έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα τέτοιο που όντως να μπορέσει να κρατήσει και το ενδιαφέρον, αλλά μπορεί και να εμπνεύσει για τη συνέχεια, για το μετά του φεστιβάλ. Και θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να περάσει και την πρώτη μέρα που θα φιλοξενηθεί η θεατρική παράσταση, που τώρα παρακολουθούμε και τις πρόβες της, το θεατρικό έργο «Τα τουφέκια της Κυρακαράρη», είναι έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Έργο που γράφτηκε σε συνθήκες εμφυλίου, του ισπανικού εμφυλίου συγκεκριμένα, που εμείς ξεχωρίζουμε ότι είναι το ίδιο επίκαιρο τώρα με όταν γράφτηκε τότε. Και γι' αυτό το λόγο δουλεύουμε με όρεξη, με μεράκι, με ενθουσιασμό από τον Ιούλιο και από πιο πριν, για να το παρουσιάσουμε. Ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί και ένα μουσικό σύνολο με έργα του Άισλερ, που ήταν στενός συνεργάτης του Μπρέχτ, αλλά ήταν και ένας πρωτοπόρος μουσικός συνθέτης της εποχής του. Τώρα, πάρτε τους ρυθμούς, ένα διδραστικάκι, είναι έτσι πολύ απλό. Βρείτε ένα ρυθμό για κάθε ομάδα, να μας το πείτε, ένα παιδικό ρυθμό. Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ γράφει τα τουφέκια της κυρίας Καράρ τη χρονιά, στον απόϊχο της χρονιάς του Ισπανικού Εμφυλίου. Ο Μπρέχτ κερδίζει την προσοχή του θεατή, του κεντρίζει τον ενδιαφέρον. Είναι ένα έργο επίκαιρο ακόμα και σήμερα. Μιλάει για τη στάση που κρατάει το άτομο στην καθημερινότητά του. Μιλάει για το αν θα επιλέξει να αγωνιστεί, να παλέψει ή αν θα επιλέξει την ουδετερότητα σε όλες τις πτυχές της ζωής του, σε κάθε καιρό. Είναι ένα έργο τόσο πολύ για το σήμερα όσο και για το μέλλον. Τη δεύτερη μέρα θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε ένα κουαρτέτο εγχόρδων που θα παίξει έργα του Μότσαρτ. Για μας η κλασική μουσική είναι μια κατάκτηση το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να βρίσκεται στον χώρο του φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, και αυτό γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να παίξει ένα κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση του αισθητικού κριτηρίου των ακροατών της. Και θα παρουσιαστεί και μια εισήγηση ομιλία από τη συντρόφισσα Ελένη Μιλιαρονικολάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της Κεντρικής Επιτροπής, με τίτλο «Αν είναι το μεταμοντέρνο πρωτοπορία» σε μορφή ερώτησης, που θεωρούμε ότι και αυτό μπορεί να παίξει ένα ρόλο στη διαπάλη που διεξάγεται στα πανεπιστήμια με τέτοιο περιεχόμενο, στην ίδια την καλλιτεχνική δημιουργία. Την τρίτη μέρα, που είναι αφιερωμένη και στο Στέκι, στο χώρο που φιλοξενείται σήμερα αυτή η συνέντευξη, θα παρουσιαστεί ένα σύνολο εγχόρδων που λέγεται Seven Cloud. Είναι νέοι μουσικοί που κάνουν την προσπάθειά τους διασκευάζοντας γνωστά έργα, αλλά θα παρουσιαστεί και η ομάδα χορού Φλαμέγκο, η οποία όλη τη χρονιά δούλεψε με πρόβες, με περιεχόμενο, με την παρουσία της στο Στέκι, ομάδα δηλαδή του Στεκιού. Και θέλουμε έτσι η τελευταία μέρα, που είναι και η πιο μικρή λόγω της κεντρικής ομιλίας, να είναι αφιερωμένη στο Στέκι, πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας. Θα υπάρχουν κάρτες εγγραφές και θεωρούμε τέλος πάντων ότι μπορεί το φεστιβάλ να είναι η αφορμή για να γεμίσει με ακόμα περισσότερους δασκάλους αλλά και μαθητές από τη νέα σχολική χρονιά. Και τις τρεις μέρες του φεστιβάλ θα φιλοξενείται στην είσοδο του χώρου μία έκθεση αφιερωμένη στον σύντροφο Γιάννη Σκαρπερό, που πρόωρα χάσαμε από τη ζωή, και θεωρούμε ότι μέσα από αυτήν την εικαστική έκθεση μπορούμε να αναδείξουμε το ότι μπορεί να υπάρχει και πρωτοπόρο και πρωτοποριακό σύγχρονο έργο, που να είναι φτιαγμένο από έναν σπουδαίο κομμουνιστή καλλιτέχνη, αφοσιωμένο στην υπόθεση του κόμματός μας, αλλά αφοσιωμένο και στην τέχνη του. Και θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να δώσει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα στους νέους καλλιτέχνες, σε όλα τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ, που θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά αυτά τα έργα που θα έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε. Θα θέλαμε πολύ να ευχαριστήσουμε την ΚΝΕ που μας παρέχει το πολιτιστικό της Στέκι, που μας παρέχει χώρο για πρόβες, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου αυτονόητο σήμερα, και μας βοηθάει σε όλο αυτό το εγχείρημα που κάνουμε. Όλοι μας εδώ με μεράκι βρίσκουμε τη χαρά μέσα στο θέατρο, στην προσπάθεια, στη συνολική και συνομαδική δημιουργικότητα, και φυσικά προσπαθούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει να δώσει πολλά και σε εμάς, αλλά και σε αυτούς που θα το δουν.